Κυρίες και κύριοι, είμαστε στον αέρα. Όπως σας έχουμε προαναγγείλει, μαζί μας είναι ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Άργους Μυκηνών, ο Δημήτρης ο Κρύγκος. Κύριε Κρύγκο, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Συγγνώμη κιόλας για την καθυστέρηση. Προέκυψε το έκτακτο περιστατικό με τον προαστιακό που εκτροχιάστηκε λίγο μετά τους Αγίους Θεοδόρους προς Κόρινθο. Αυτά χρειαστεί... έχουν ζωντανές εκπομπές που θα λέγατε κι εσείς. Ναι, αυτά έχουν ζωντανές εκπομπές. Και έχουμε και τη δυνατότητα ως κανάλι, αντιλαμβάνεστε τεχνικά, να μπορούμε να έχουμε και συνδέσεις ούτως ή άλλως. Επειδή δεν έχω προλάβει από την πρώτη στιγμή να πω ότι ευχαριστούμε τη Mara's Collection, την καλύτερη βιοτεχνία ελληνικών ρούχων, και το Ingrosso Παναγίτη Τσαλδάρη στον πεζόδρομο του Άργους που με ντύνουν. Και να πάμε στο διατάφτα, κύριε Δήμαρχε, γιατί και εσείς αντιδήμαρχε. Έχετε, είχα το Δήμαρχο προηγουμένως και γι' αυτό μπερδεύτηκα. Έχετε πολλές υποχρεώσεις, είναι οι μέρες τέτοιες που τρέχετε. Να πούμε ότι είσαστε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στη Δημοτική Ενότητα Λέρνας. Του Δήμου Άργους Μυκηνών. Του Δήμου Άργους Μυκηνών. Να τα λέμε και αυτά. Δημήτρη Καμπόσο. Νομίζω ότι αυτό είναι το αυτονόητο. Το αυτονόητο από τη στιγμή που είσαστε αντιδήμαρχος του Δημήτρη του Καμπόσο. Δεν έχουμε δει κανέναν αποσκευτή που να έχει εκλεγεί με τον Δημήτρη τον Καμπόσο. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε μια συμπαγής παράταξη. Από την αρχή μέχρι το τέλος δεν είχαμε τέτοιου είδους προβλήματα όπως έχουν παρατηρηθεί σε πολλούς δήμους, από όσο ξέρετε και εσείς. Η παράταξη δική μας ξεκίνησε δυνατά, συνεχίζει δυνατά και τώρα σε αυτή τη μάχη, μάλιστα όπως παρακολουθείτε και εσείς, βλέπετε ότι υπάρχει μια ενδυνάμωση ιδιαίτερη στα μέλη που την συναπαρτίζουν και νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι εξίσου καλό και το εκλογικό αλλά και της παραγωγής δουλειάς που αυτό είναι και το ζητούμενο και για τους πολίτες και για το Δήμο Άργους Μυκηνών. Σε αυτή την ενδυνάμωση έπαιξε ρόλο ο Δημήτρης ο Καμπόσος, ο Κλισθρένης, το έργο που έχετε κάνει ως παράταξη και τα τρία μαζί. Νομίζω ότι πρώτα έπαιξε ο Δημήτρης ο Καμπόσος και η ηγετική του φυσιογνωμία, η οποία έχει αποτυπωθεί τα τελευταία χρόνια και στην πράξη και στην διοίκηση του Δήμου Άργους Μυκηνών. Και το έργο το οποίο έχουμε παράξει συνολικά ως παράταξη, γιατί είναι φυσιολογικό αυτό το μεγάλο έργο το οποίο έχει παραχθεί από τη δημοτική μας αρχή να είναι αποτέλεσμα πολλών ανθρώπων, εργασίας πολλών εργατορών και με μπροστάρι το Δήμαρχο και με καθοδηγητή, μπορώ να πω, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να έχουμε πλέον πολλούς ανθρώπους που θέλουν να μετέχουν στο συνδυασμό μας, αλλά να είναι και πρακτικά δύσκολο, μιας και ο Κλισθένης, όπως το θέσατε, βάζει αυτούς τους περιορισμούς, τους αριθμητικούς, στο ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να είναι υποψήφοι και μπορούν να είναι υποψήφοι. Είναι πραγματικά ένα πρόβλημα αυτό και δεν θα το περίμενε για κανένας από μια αριστερή κυβέρνηση να βάζει τέτοιου είδους περιορισμούς στη δημοκρατία. Αλλά το είδαμε και αυτό, όπως έχουμε δει και πολλά άλλα παράδοξα από αυτήν την κυβέρνηση. Επιτρέψτε μου, θα σας διακόψω όμως. Η αριστερά είναι αυτό ακριβώς. Δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι λέτε ότι δεν είναι αυτό η αριστερά. Μα αυτό είναι η αριστερά. Από πότε τα αριστερά καθεστώτα ενίσχυσαν τη δημοκρατία? Δεν μιλάμε για σοσιαλδημοκρατία. Εδώ μιλάμε για ένα αριστερό καθεστώς, ένα ριζοσπαστικό, όπως αναφέρει και το όνομά του κόμμα, το οποίο έχει καταφέρει να βάλει πολλά ζητήματα παράδοξα στην πολιτική που μέχρι τώρα δεν τα είχαμε συζητήσει, δεν τα είχαμε παρακολουθήσει. Έτσι και εδώ έχει βαλθεί να διαλύσει ουσιαστικά την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Κλισθένης, όπως και το αναφέρατε, είναι ένα νομοθέτημα το οποίο είναι απαράδεκτο από την αρχή μέχρι το τέλος και θα φέρει πολλά προβλήματα στην αυτοδιοίκηση με το εκλογικό σύστημα το οποίο πάει να εφαρμοστεί. Παρ' όλα αυτά, αντιδήμαρχε, σας δεν σας βλέπω να έχετε ιδιαίτερα προβλήματα και βλέποντας δημοσκοπήσεις αλλά και ζώντας την κοινωνία του Δήμου Άργους Μυκηνών. Πάτε φουλ για πρώτη Κυριακή και να ξεκαθαρίσετε το τοπίο νωρίς. Κοιτάξτε, τελικός κριτής όλων είναι ο κόσμος και οι πολίτες οι οποίοι ψηφίζουν. Εμείς νομίζω ότι το έργο μας μιλάει από μόνο του και αυτό που και εγώ συναντάω καθημερινά στις επαφές μου με τους πολίτες είναι ότι έχουμε την μεγάλη αποδοχή τους και νομίζω θα επιβραβεύσουν αυτό το οποίο έχουν δει να γίνεται στο Δήμο Άργους Μυκηνών, αυτή την αλλαγή πορείας που ο Δημήτρης Καμπόσος είχε ευαγγελιστεί από την πρώτη στιγμή και όλοι εμείς που είμαστε δίπλα του οι συνεργάτες του και νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Πρόβλημα θα έχουν όμως οι Δήμοι οι οποίοι δεν θα εκλέξουν Δήμαρχο την πρώτη Κυριακή.
Και αυτό πραγματικά για μένα θα δημιουργήσει ένα χάος στην αυτοδιοίκηση. Και επειδή ασχολούμαι, όπως ξέρετε, πολλά χρόνια, έχω την εμπειρία και την κρίση να το προβλέψω αυτό. Δυστυχώς, οι Δήμοι που δεν θα έχουν δήμαρχο από την πρώτη Κυριακή θα κληθούν να αντιμετωπίσουν περαιτέρω προβλήματα από αυτά που ένας συνήθις Δήμος αντιμετωπίζει τις πρώτες μεδεκλογικές μέρες. Επί της ουσίας θα γίνουν και πολλές συναλλαγές. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα του κλεισθένη, ότι επιβραβεύει τις συναλλαγές. Βλέπουμε, παράδειγμα, προβλέψεις όπου ένας δημοτικός σύμβουλος χωρίς κανένα πρόβλημα την επόμενη στιγμή της εκλογής του να μπορεί να μεταπηδάει σε άλλη παράταξη. Καταλαβαίνετε ότι εδώ ευνοούνται πάρα πολύ και οι πολιτικές συναλλαγές και οι επιρροές, αν θέλετε, και συμφερόντων και οι επιρροές και οικονομικών συμφερόντων. Και όλο αυτό νομίζω ότι δεν ευνοεί την ανάπτυξη της αυτοδιοίκησης, έτσι όπως εμείς την έχουμε υπηρετήσει, έτσι όπως εμείς την φανταζόμαστε από την πλευρά την ρομαντική και την πλευρά της προσφοράς της καθημερινής. Πάμε όμως στο διατάφτα. Σήμερα είδα κάτι φωτογραφίες όπου έχει σηκωθεί ήδη το μεταλλικό κτίριο εκεί, έτοιμο το κολυμβητήριο. Τι κάνετε? Το κολυμβητήριο πραγματικά τρέχει με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την εξέλιξή του. Εγώ, ως αντιδήμαρχος έργων, νομίζω ότι είμαι σε μια ευχάριστη θέση καθημερινά να βλέπω αυτό το κτίριο να ανεβαίνει. Ο Δήμαρχος καθημερινά και αυτός από την πλευρά του το παρακολουθεί και είναι παρόν σε κάθε φάση της κατασκευής του. Είναι ένα όνειρο, όπως ξέρετε κι εσείς. Είναι ένα όνειρο δεκαετιών για το Άργος, για το Δήμο Άργους Μυκηνών, όπου επιτέλους στους επόμενους μήνες θα το δούμε να υλοποιείται, να υπάρχει, να είναι στη θέση του και να λειτουργεί ένα κόσμημα, ένα στολίδι. Εγώ το περιμένω με μεγάλη χαρά και με μεγάλη αδημονία. Είναι ένα όνειρο μεγαλύτερων γενεών από τη δική μου, όπου φτάσαμε εμείς στο σημείο να το υλοποιούμε και να δούμε αυτή τη χαρά και στους μεγαλύτερους αλλά και στους μικρότερους, αφού όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να το χρησιμοποιούν, είτε είναι σε παιδική ηλικία, είτε είναι σε μεγάλη ηλικία. Θα υπάρχουν ώρες για το κοινό, θα υπάρχουν ώρες για τους συλλόγους. Και το ενδιαφέρον να ξέρετε ότι όσο το έργο προχωράει, αυξάνεται και με ρωτάνε καθημερινά πώς θα λειτουργεί, ποιες ώρες θα λειτουργεί. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά ξέρετε τι, υπάρχει ενδιαφέρον και από τις όμορφες πόλεις. Ένας πολύ καλός φίλος που ασχολείται με το κολύμπι και με το πόλο μου έλεγε τις προάλλες ότι αν μπορείτε να το διανοηθείτε, δαπανά ο σύλλογος στον οποίο μετέχει 17.000 ευρώ το τρίμηνο για να κάνει προπονήσεις το χειμώνα σε όμορους νομούς, σε όμορους δήμους, εκτός νομού Αργολίδας, γιατί το κολυμπητήριο του Ναυπλίου είναι κλειστό το χειμώνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα είναι ένα κολυμπητήριο το οποίο θα εξυπηρετεί όλη την περιοχή, όλους τους συλλόγους και νομίζω ότι και από μόνο του, στη φάση της κατασκευής του, τώρα έχει ήδη απορροφήσει πάρα πολύ καλά ένα εργατικό δυναμικό της περιοχής, αλλά και κατά τη φάση της λειτουργίας του, και από αυτή την άποψη θα προσφέρει και θέσεις εργασίας, πέρα από τις ωφέλειες που θα προσφέρει από τη λειτουργία του αυτή καθ' αυτή. Θέλω να συνεχίσουμε με τα έργα και θέλω να πάμε σε ένα έργο που στην αρχή εγώ τουλάχιστον είχα τις αμφιβολίες μου, τις είχα εκφράσει και δημόσια, δεν είναι κάτι που κρύβεται. Άλλωστε, όποιος παίρνει δημόσια θέση για κάποια πράγματα, ο κόσμος θα θυμάται. Είχα εκφράσει τις αμφιβολίες μου για το αν θα γίνει η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου, για το πώς θα γίνει και τελικά αν θα ολοκληρωθεί ποτέ. Είχα έτσι έντονα εκφράσει τα ερωτήματά μου. Τελικά όμως τα καταφέρατε. Υπήρχε αυτή η αμφισβήτηση. Κυρίως μπορώ να τη χωρίσω σε δύο κατηγορίες. Στην καλόπιστη αμφισβήτηση και στην κακόπιστη αμφισβήτηση. Η καλόπιστη αμφισβήτηση προέρχεται από το μέγεθος του έργου. Πραγματικά είναι ένα τεράστιο έργο, αν το αναλογιστεί κανείς, που καλύπτει μια έκταση 45 στρεμμάτων στο κέντρο της πόλης. Ένα τεράστιο σε επιφάνεια έργο το οποίο δεν είχε ξαναγίνει στο κέντρο του Άργους και στο Δήμο Άργους Μυκηνών. Και βεβαίως και από τον προϋπολογισμό του, το προϋπολογισμό του 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, χρήματα τα οποία προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό και μάλιστα λίμναζαν όταν εμείς παραλάβαμε τη διοίκηση του ενιαίου του καλλικρατικού Δήμου Άργους Μυκηνών. Έτσι,
Αυτό είναι το ένα σκέλος της κριτικής που ας λέγανε, ρε παιδί μου, πώς θα καταφέρετε να απορροφήσετε αυτά τα λεφτά, αφενός αφετέρου να κάνετε ένα γιγάντιο έργο, το οποίο θα αλλάξει πραγματικά το κέντρο του Άργους και τη Ρώτα. Και να μην ξεχνάμε πως αυτά τα λεφτά για την ανάπλαση των ιστορικών κέντρων δίνονταν μόνο στις πρωτεύουσες των νομών, αν θυμάμαι καλά. Παρ' όλα αυτά και ο Δήμος Άργων Μυκηνών είχε επωφεληθεί αυτού του προγράμματος και είχε λάβει τη χρηματοδότηση. Υπήρχε όμως και κακόπιστη κριτική. Αυτή που δεν ήθελε να γίνει το έργο, γιατί καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο εμβέλεια έργο θα έδινε πόντους πολιτικούς, να το θέσω έτσι, στον Δήμαρχο και στη δημοτική μας παράταξη. Έτσι έβγαιναν των προτέρων να κακολογήσουν αυτό το έργο, να πούν ότι δεν είναι αυτό που θα έπρεπε, χωρίς καν τότε να έχουν δει και τις μελέτες. Αυτό που θέλω να πω ότι αυτή η εμπειρία του έργου ήταν για μένα πάρα πολύ μεγάλη, καθώς το παρακολούθησα από την αρχή του ως αρμόδιος αντιδήμαρχος μέχρι και το τέλος του. Πραγματικά ήταν ένα έργο στο οποίο έλαβαν μέρος οι πολίτες στο σχεδιασμό του. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τη διαβούλευση, η οποία δεν έχει ξαναγίνει στο Δήμο μας σε αντίστοιχη περίπτωση και νομίζω σε λίγους Δήμους έχει λάβει χώρα τέτοιου μεγέθους διαβούλευση με τους πολίτες, οι οποίοι ενεργά συμμετείχαν. Σε λίγους Δήμους έχει γίνει. Και μέσω του διαδικτύου και μέσω ερωτηματολογίων και με συγκεντρώσεις. Θυμάμαι μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στον Προσιλοπούλιο τότε, μιας και δεν είχαμε το Μέγας Αλέξανδρος, όπου όλοι οι φορείς της πόλης συμμετείχαν και εξέφρασαν τις επιθυμίες τους, τα θέλω τους, τις παρατηρήσεις τους. Συνδιαμορφώσαμε και παρουσιάσαμε ένα μεγάλο έργο, το οποίο έχουν αρχίσει ήδη τα αποτελέσματά του και είναι ορατά τα θετικά του αποτελέσματα. Βλέπουμε πάρα πολύ την άνθηση των καταστημάτων στην πλατεία του Άργους, η οποία δεν την είχαμε ξαναδεί. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ξενίκια στο μαγαζί στην πλατεία του Άργους και πέριξ της περιοχής που έχει αναπλαστεί. Και το κυριότερο που και καθημερινά το αναγνωρίζουν οι πολίτες και μας το λένε, ότι επιτέλους μπορούν να κυκλοφορούν με ασφάλεια, η κίνησή τους να γίνεται με ασφάλεια και των ιδίων και των παιδιών, χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος να χτυπηθούν από τα αυτοκίνητα. Από τα μηχανάκια που όλοι γνωρίζουμε ότι κυκλοφορούσαν ακόμα και πάνω στην τότε πλατεία και δεν μπορούσε να σταθεί άνθρωπος. Τώρα, με τα μέτρα που έχουμε λάβει και περιμετρικά της πλατείας και με τη φύλαξη, δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Εγώ καθημερινά βλέπω παιδάκια με μητέρες και πατέρες να κυκλοφορούν στην πλατεία, να παίζουν στις δύο παιδικές χαρές που έχουν αναπτυχθεί στα όρια αυτού του έργου και με ασφάλεια να μπορούν να κάνουν τη βόλτα τους και να πηγαίνουν στα καταστήματα και να είναι στην πλατεία του Άργους και να ζουν την πόλη. Και να κλείσω έτσι με μια παρατήρηση ενός φίλου που ήταν πολύ εύστοχη. Μου λέει, το Άργος είχε πλατεία, τώρα απέκτησε κέντρο. Κέντρο πόλης. Έτσι. Κέντρο σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης. Και νομίζω είναι μια μεγάλη επιτυχία που το πιστώνεται η Δημοτική Αρχή του Δημήτρη του Καμπόσου και ο κόσμος και για αυτό το έργο θα μας δώσει, πιστεύω, την εντολή να προχωρήσουμε στο σχεδιασμό μας για τα υπόλοιπα τα οποία είναι μεγάλα και έρχονται. Ένα ακόμα μεγάλο έργο που το αναφέρατε εσείς. Συγγνώμη κύριε Παδοπούλη, επειδή να τα λέμε και όλα. Υπάρχει μια ρητορική το τελευταίο διάστημα από την περχόμενη αντιπολίτευση ότι κλείσαν τα καταστήματα του Άργους. Εγώ έχω πάρει τα στοιχεία, το ισοζύγιο, έχω πάρει τα στοιχεία από το μελητήριο και μάλιστα θα κάνω και κάποιο κείμενο το οποίο θα το δημοσιοποιήσω. Τα στοιχεία είναι ακράδαντα. Το ισοζύγιο είναι θετικό. Τα καταστήματα τα εμπορικά και οι επιχειρήσεις υπηρεσιών, το άθροισμά τους, η σχέση κλεισίματος, ανοίγματος καταστημάτων είναι θετική. Είναι ψέμα, τεράστιο ψέμα, όπως και τόσα άλλα που λέγονται από την μελλοντική αντιπολίτευση, ότι έχουν κλείσει τα καταστήματα του Άργους και κλείνουν τα καταστήματα του Άργους. Βεβαίως και κλείνουν. Και ανοίγουν. Έτσι είναι η επιχειρηματικότητα. Και όπως θα δείτε στο κείμενο που θα ετοιμάσω, τα περισσότερα καταστήματα που έκλεισαν ήταν μέχρι το 2014-2015, όταν κορυφώθηκε η κρίση η οικονομική. Όταν ο άλλος δεν έχει χρήματα στο παντελόνι του, τι να λέμε τώρα, ότι θα ψωνίσει ή ότι θα διασκεδάσει στο Άργος. Φυσικό είναι. Έκτοτε το ισοζύγιο έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και μην ξεχνάτε, το λέω το 2014-2015, γιατί το 2015 ξεκίνησε να γίνεται η ανάπλαση. Το 2016-2017 τελείωσε. Κοντά στο 2018. Άρα δεν στέκει αυτό το επιχείρημα. Είναι ένα τεράστιο ψέμα, όπως και τόσα άλλα λέγονται και θα τα αναδείξουμε στην προεκλογική περίοδο. Γιατί καλά είναι, η εύκολη κριτική πολύ καλή είναι, αλλά υπάρχει και ο αντίλογος με στοιχεία. Και εμείς πάντα μιλάμε με στοιχεία και το ξέρετε και είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Και σε αυτό το κομμάτι σας λέμε ότι τα στοιχεία τους διαψεύδουν.
Θα μπορούσα να πω κι εγώ κάποια ερωτήματα που έχω απάνω σε αυτό το θέμα. Όχι, όμως δεν είναι αφορούν εσάς τα ερωτήματα, αλλά την υπερχόμενη αντιπολίτευση, όπως λέτε. Είναι πολύ δόκιμος ο όρος σας. Δεν την είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Σωστό. Αλλά μιλώντας για την ανάπλαση, μου είπατε ένα μεγάλο έργο που αφορά πάλι το Δήμο Άργος Μυκηνών. Ένα έργο που έλειπε από την πόλη του Άργους και είναι το Μέγας Αλέξανδρος. Ο πολιτισμός απέκτησε σπίτι στο Άργος τελικά. Ήταν μια μεγάλη έλλειψη και αυτή. Άλλος ένας τομέας αυτός του πολιτισμού που η Δημοτική μας Αρχή έβαλε ένα μεγάλο έργο, πρόσθεσε ένα μεγάλο έργο το οποίο έλειπε από την πόλη. Μέχρι τώρα, σας είπα και προηγουμένως, το Μπουσουλοπούλιο ήταν αυτό που στέγαζε οποιαδήποτε μορφή έκφραση πολιτισμού. Το Μέγας Αλέξανδρος ήρθε και αυτό την δεύτερη τετραετία της θητείας μας. Κρινόμαστε και γι' αυτό στις προσεχείς δημοτικές εκλογές. Είναι ένα στολίδι το οποίο έχει, νομίζω, έχει στεγάσει, έχει φιλοξενήσει εκατοντάδες παραστάσεις, εκατοντάδες εκδηλώσεις, χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι τις έχουν παρακολουθήσει, ανθρώπους που έρχονται πλέον με μια μεγάλη ευχαρίστηση, καθώς ο χώρος είναι ιδανικός, έχει όλες τις υποδομές εκείνες που χρειάζονται για κάθε είδους πολιτιστική έκφραση, τις έχει μόνιμα, δεν χρειάζεται ο κάθε σύλλογος να πληρώνει επιπλέον χρήματα είτε για μικροφωνικές εγκαταστάσεις είτε για οποιασδήποτε άλλες υπηρεσίες. Είναι ασύγχρονο κτίριο, τα βρίσκει όλα εκεί και το περιβάλλον είναι αυτό που εμπνέει. Στον πράγμα, ο χώρο και του Αντιδήμαρχε, θα έχουμε άλλο ένα μεγάλο έργο, έτσι. Επιτέλους. Είναι... Γιατί όμως ο Κολιαλέξης, θεός χωρίς τον, πρέπει να έχει καταραστεί τους αργύτες με εκείνες τις δικλείδες ασφαλείας που έχει βάλει. Πραγματικά πρόκειται για ένα θέμα το οποίο απασχολεί την πόλη του Άργους και το Δήμο Άργους Μυκηνών πάνω από 2 δεκαετίες. Είναι η κληρονομιά Κολιαλέξη και το Κολιαλέξη Ίδρυμα, το οποίο προέβλεπε να κατασκευαστεί στο Άργος. Ένα αντίγραφο, όπως το είχε συλλάβει ο διαθέτης της λυρικής σκηνής των Αθηνών. Έτσι, πραγματικά, φτάσαμε στο τελευταίο στάδιο και μπορέσαμε και λύσαμε, κόψαμε τον γόρδιο δεσμό της διαθήκης του. Και πλέον μπορούμε να πούμε ότι θα διατεθούν τα χρήματα για το σκοπό που ο διαθέτης τα είχε θέσει στη διαθήκη του και θα κατασκευαστεί αυτό το κόσμο έτσι όπως το έχουμε φανταστεί και εμείς, όπως το έχουμε ονειρευτεί, μια λυρική, μικρή λυρική σκηνή στο Άργος, το οποίο θα έρθει να συνδυαστεί με το Μέγας Αλέξανδρος και να αποτελέσει όλο το κομμάτι εκείνο ένα κέντρο πολιτισμού, ένα κέντρο το οποίο θα φιλοξενεί πλέον παραστάσεις και εκδηλώσεις πολύ μεγάλου βεληνικούς. Πάντως, αντιδήμαρχε, εντάξει, καλά τα έργα που κάνετε. Μα ένα χώρο στάθμης, πού θα παρκάρει ο κόσμος, δηλαδή, για να πηγαίνει και στη λυρική, στο αντίγραφο της λυρικής σκηνής, στο πνευματικό κέντρο, στο Μέγας Αλέξανδρος, στην αναπλασμένη πλατεία, στα καταστήματα τα σύγχρονα που έχουν ανοίξει τώρα. Τώρα που το είπατε, είναι δίπλα, οπότε ταιριάζει κιόλας, γιατί ακριβώς δίπλα στο Μέγας Αλέξανδρος και στην λυρική σκηνή, το οποίο θα κατασκευαστεί, υπάρχει ένα μεγάλο πάρκινγκ που το φτιάξαμε μόλις πέρυσι, 4 στρεμάτων, έκταση 4 στρεμάτων, όπου μπορεί να φιλοξενήσει δεκάδες, εκατοντάδες οχήματα. Είναι μόλις 100 μέτρα από το Μέγας Αλέξανδρος, για όσους δεν το γνωρίζουν, επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, αλλά και από την... Έχει 2 εισόδους. Και από την πλευρά της Δαναού μπορεί κάποιος να εισέλθει σε αυτό. Είναι μόλις 300 μέτρα από την οδό Καποδιστρίου, για να βάζουμε και τα νούμερα, ώστε να δίνουμε και τη διάσταση του αν είναι μακριά, του αν είναι κοντά, γιατί κάποιοι λένε ότι είναι μακριά. Τα 300 μέτρα όταν... Και στο λιμάνι του Ναυπλίου πάνε και παρκάρουν για να μπουν... Παρκάρουν εκατοντάδες μέτρα. Υπάρχει λοιπόν αυτό το μεγάλο πάρκινγκ σε αυτό το σημείο και σε επόμενες μέρες θα είμαστε σε θέση να ανοίξουμε άλλο ένα πάρκινγκ, το οποίο είμαστε στη διαδικασία μίσθωσης, δίπλα στην Λαϊκή Αγορά, στην Πλατεία Δημοκρατίας του Άργους, επίσης 2,5 τρεμάτων, το οποίο... Σημαντικό είναι αυτό. Είναι στην δυτική πλευρά της πλατείας, δίπλα στην Πλατεία Δημοκρατίας, όπου και αυτό θα λύσει τα όποια ζητήματα υπάρχουν κάποιες μέρες εχμής. Και θα πραγματικά κάποιες και, που... και τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες της λαϊκής αγοράς να ανεβάσουν. Και τις μέρες αυτές της λαϊκής αγοράς, επειδή γειτνιάζει
σίγουρα θα εξυπηρετήσει ακόμα περισσότερο από την υπάρχουσα διαθεσιμότητα στάθμευσης. Καλή δουλειά και πρέπει να το πούμε γι' αυτό. Έχει κάνει και η ελεγχόμενη στάθμευση και είναι κάτι που και ο Εμπορικός Σύλλογος την θέλει. Δηλαδή, το σύστημα αυτό με το 1 ευρώ που κάποιος μπορεί να σταθμεύσει για 1 ώρα, για 2 ώρες στο αυτοκίνητό του, για 3 ώρες να κάνει τη δουλειά του και να ελευθερώσει τη θέση για τον επόμενο και κυρίως να μην έχουμε δεσμευμένες θέσεις από τους ανθρώπους που είναι επαγγελματίες της πόλης, είτε είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι των τραπεζών, οι οποίοι πάνε πρωί-πρωί και καταλαμβάνουν αυτές τις θέσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι ελεύθερες. Να είναι ζωτικός χώρος για να αναπτυχθεί. Και μπορεί να μένουν και 50 εμπόριο. Μέτρα πιο πάνω, έτσι. Η νοοτροπία είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Αν μπορούσαμε να πάρουμε το αυτοκίνητο στην κραβατοκάμαρα μαζί μας, θα το παίρναμε. Η νοοτροπία είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο θέλει δουλειά για να αλλάξει. Το Άργος για μένα κατεξοχήν είναι πόλη και με τις υπάρχουσες συνθήκες που μπορεί να αναπτυχθεί το ποδήλατο. Είναι μια επίπεδη πόλη. Εμείς κάναμε με την ανάπλαση και κάποιο ξεκίνημα για τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων, το οποίο στο σχεδιασμό μας είναι η επέκτασή τους και η σύνδεση και των αρχαιολογικών χώρων με πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο στην επόμενη τετραετία. Αλλά αυτά θα τα πούμε έτσι όταν και το πρόγραμμά μας θα είμαστε θέση να το ανακοινώσουμε. Νομίζω ότι το πρόβλημα στάθμευσης δεν υφίσταται και να σας πω και κάτι. Το αποδεικνύει και όταν αποδεικνύει τα λεγόμενά μου και όταν γίνονται μεγάλες εκδηλώσεις. Πού παρκάρουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται κατά εκατοντάδες, κατά χιλιάδες στην πόλη του Άργους να παρακολουθήσουν ένα μεγάλο γεγονός, όπως έγινε πρόσφατα με τη συναυλία του Σάκη Λουβά. Το καρναβάλι. Και το καρναβάλι. Το Άργος βούλιαξε. Μεγάλη Παρασκευή. Το Άργος βούλιαξε από κόσμο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πάρκαραν. Πάρκαραν κάπου μακρύτερα. Είναι φυσιολογικό. Αλλά πάρκαραν. Άρα. Κάπου μάλλον, μακρύτερα. Μάλλον δεν πάρκαραν είναι μερικά χιλιόμετρα μακριά. Εννοώ εκτός Καποδιστρίου και εκτός Βασιλής Σοφίας που έτσι όλοι έχουν στο μυαλό τους πρέπει να πάρκαραν. Δεν γίνεται να πάρκαραν όλοι. Το Άργος είναι μια μεγάλη πόλη, μια εμπορική πόλη. Μια πόλη που έχει υπηρεσίες και καλές υπηρεσίες. Άρα έχει ο κόσμος εισδρέει και από τις γύρω περιοχές. Θέλει να έρθει στο Άργος, αλλά πρέπει να καταλάβει όλος ο κόσμος ότι παρκάρουμε και 100 και 200 μέτρα πιο μακριά από τον Άγιο Πέτρο. Βέβαια, μιλάμε για το Δήμο Άργος Μυκηνών. Και ο Δήμος Άργος Μυκηνών δεν είναι μόνο το Άργος. Είναι ο πρώην Δήμος Λέρνας, ο πρώην Δήμος Νεασκίου, ο πρώην Δήμος Μυκηνών, ο πρώην Δήμος Λυρκίας. Είπαμε τα μεγάλα έργα. Αν έχουμε τελειώσει όσο αφορά το Άργος. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Δεν τα είπαμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και για το Άργος και για τις δημοτικές ενότητες. Αλλά αν θέλετε να πάμε σε κάποια περιφερειακά έργα. Ναι, να πάμε σιγά σιγά στις δημοτικές ενότητες. Να μπορέσουμε έχουν να γίνει μέχρι τώρα. Εγώ θα ξεκινήσω από τα δύο σχολεία, τα οποία πραγματικά κοσμούν το Δήμο Άργους Μυκηνών. Το Δημοτικό Σχολείο Κουτσοποδίου και το Δημοτικό Σχολείο Ινάχου. Είναι δύο πρότυπα εκπαιδευτήρια τα οποία εξυπηρετούν τις ευρύτερες περιοχές των οποίων βρίσκονται. Και το σχολείο του Ινάχου και το σχολείο του Κουτσοποδίου φιλοξενούν παιδιά από διάφορα χωριά των γύρω περιοχών. Είναι δύο πολύ μεγάλα έργα στον τομέα της εκπαίδευσης, στον τομέα της παιδείας. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε αυτά τα έργα. Αναβαθμίζουν συνολικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και γι' αυτό το λόγο έχουμε δώσει ιδιαίτερο βάρος. Έρχεται ένα τρίτο σχολείο. Είμαστε ήδη στην φάση της αξιολόγησης από την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Είναι το Μουσικό Σχολείο Αργολίδας. Ένα σχολείο το οποίο είναι σημαντικό. Αφορά επίσης όλο τον νομό και όχι μόνο το Δήμο Άργους Μυκηνών. Και είναι ένα σχολείο το οποίο θα είμαστε σε θέση τις επόμενες μέρες να πούμε ακριβώς ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. Νερό. Νερό. Μεγάλο ζήτημα αυτό της ίδρυψης. Ήδη η δημοτική μας αρχή έχει κάνει έργα σε αυτόν τον τομέα, όπως της υδροδότησης του κυβερίου από τις πηγές της Λέρνης, της υδροδότησης των μήλων από τις πηγές της Λέρνης. Πρόσφατα εντάχθηκαν έργα για την υδροδότηση του Κουτσοποδίου από τις πηγές της Λέρνης, μια πολύ μεγάλη περιοχή που έχει ανάγκη το νερό, το καλό νερό αυτό. Ήδη υδροδοτείται το μοναστηράκι, οι Μυκήνες και τα Φίχτια σε επόμενο στάδιο. Το Μοναστηράκι και οι Μυκήνες, το έργο είναι έτοιμο να λειτουργήσει. Ένα πλέγμα δικτύων νομίζω ότι
έχουν αρχίσει και δημιουργούνται, ώστε να μην υπάρχει καμία γωνιά του Δήμου μας που να μην έχει καλό νερό, πόσιμο νερό και νερό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί άφοβα από κάθε νοικοκυριό, χωρίς να υπάρχει στο μυαλό μας ότι το νερό του Δήμου μας δεν πίνεται. Επειδή το ακούω και αυτό από κάποιους καλοθελητές, το νερό του Δήμου μας είναι πάρα πολύ καλό. Είναι από τα καλύτερα νερά που οι Δήμοι χρησιμοποιούν από την επικράτεια. Προέρχεται από τις πηγές της Λέρνης στο μεγαλύτερο του ποσοστό ή από άλλες πηγές. Ελέγχεται καθημερινά, ελέγχεται όπως προβλέπει η νομοθεσία και νομίζω ότι και σε αυτό το σημείο της ίδρυψης ο Δήμος μας έχει κάνει πολλά βήματα καλυτέρευσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μιας και είμαστε στη Νέα Κύο και μιας και εγώ είμαι από τη Νέα Κύο, έχω ένα ερώτημα. Έχουμε ένα παλιό γήπεδο εκεί στην παραλία. Τι θα γίνει με εκείνο το γήπεδο, τι θα κάνει. Ακούστε, το τελευταίο Δημοτικό Σύμβουλιο πήρε μια πολύ σημαντική απόφαση. Το γήπεδο, η Νέα Κύο συνολικά, πραγματικά είναι μια κομμόπολη, είναι μια πόλη η οποία έχει παραδοσιακά ομάδες που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και με τον αθλητισμό γενικότερα και με τον μπάσκετ. Mm-hmm. Και έχουμε δώσει ιδιαίτερο βάρος και στις αθλητικές εγκαταστάσεις της περιοχής. Και όταν λέμε αθλητικές εγκαταστάσεις της περιοχής, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι εξυπηρετούν μόνο τη Νέα Κύο. Δηλαδή, όταν γίνει ένα γήπεδο στο Κεφαλάρι, το οποίο τελειώνει τώρα, δεν θα εξυπηρετεί μόνο το Κεφαλάρι, θα εξυπηρετεί και τις γύρω περιοχές, γιατί οι ανάγκες των ομάδων είναι πάρα πολύ μεγάλες. Εμείς καθημερινά, μέσα από τη συντήρηση των σταδίων, μέσα από την λειτουργία των σταδίων, με κόσμο, με υπαλλήλους, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να λειτουργήσει ένα γήπεδο, προσφέρουμε καθημερινά αυτές τις υπηρεσίες στις ομάδες. Καθημερινά οι ομάδες προπονούνται σε στάδια τα οποία κουρεύονται, λιπάρονται, ποτίζονται, συντηρούνται, φωτίζονται από το Δήμαρχο Μικηνών. Είναι μια τεράστια λειτουργία, η οποία μπορεί και να μην φαίνεται, γι' αυτό την επισημαίνω, η οποία επιτελείται γύρω από τον αθλητισμό και την προσφέρει ο Δήμος. Έχω την αίσθηση ότι αποφεύγεις τη Δήμο και να μου απαντήσεις και το χωριό μου. Δεν τα αποφεύγω. Ίσα-ίσα θα απαντήσω με μεγάλη χαρά. Γιατί όπως ξέρετε, στη Νέα Κύο πέρασα τα γυμνασιακά μου χρόνια και έχω ιδιαίτερους δεσμούς. Λοιπόν, η Νέα Κύος πραγματικά έχει μεγάλες ανάγκες, έχει και μεγάλες ομάδες και πολλές ομάδες και πολυπληθείς. Έχει και τα πιστηρίκια που είναι πολύ μεγάλα. Και μεγάλο, μεγάλο φυτόριο. Έτσι λοιπόν ο Δήμαρχος Άργος Μικηνών σε συζήτηση που είχαμε για το θέμα και πώς θα επιληθεί αυτό το ζήτημα του γηπέδου της Νέας Κύου και σε συνεργασία με τις τοπικές ομάδες, οι οποίες το θέλουν πάρα πολύ, καταλήξαμε στο εξής. Και το ψηφίσαμε στο περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο και το υποβάλλουμε στο πρόγραμμα Φιλόδημος. Το παλιό γήπεδο λοιπόν της Νέας Κύου, αυτό που βρίσκεται στην επί του δρόμου, στην παραλία, θα μετατραπεί σε ένα σύγχρονο μεγάλο γήπεδο ποδοσφαίρου με τελευταίας γενιάς συνθετικό χορτάρι, το οποίο θα αποτελεί την έδρα των δραστηριοτήτων των ομάδων της Νέας Κύου. Πραγματικά είναι μια απόφαση ορόσημο για τον τοπικό αθλητισμό, για τον αθλητισμό της Νέας Κύου και τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο του Δήμου Άργους Μικηνών. Το γήπεδο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην παραλιακή θα μετατραπεί σε ένα σύγχρονο μεγάλο γήπεδο με όλες τις προδιαγραφές που θα ζήλευε κάθε ομάδα στο ελλαδικό χώρο. Αυτό είναι μια είδηση λοιπόν που δεν έχουμε προλάβει και να τη βγάλουμε και προς τα έξω όπως θα έπρεπε. Το λέω με την ευκαιρία. Έβγαλα τον καμπόσο, μου βγάλε αποκλειστικά το ρουβά. Το λέω με την ευκαιρία που βρισκόμαστε εδώ. Η Νέα Κύος θα αποκτήσει ένα σύγχρονο μεγάλο γήπεδο όπως πρέπει να έχει. Επίσης, θα συντηρήσουμε το παλιό γήπεδο, ούτως ώστε το οποίο έχει πολλά προβλήματα, έτσι, και πρέπει να το πούμε και από την κατασκευή του σε σχέση με το χορτάρι του. Θα το συντηρήσουμε όμως όπως πρέπει για να λειτουργήσει συμπληρωματικά, να έχει και αυτό τη χρήση που πρέπει να έχει, για να υπάρχει πλέον να μην υπάρχουν προβλήματα στις προπονήσεις των ομάδων. Το κλειστό. Αυτό το γήπεδο το παλιό έχει και τα προβλήματα που γνωρίζετε με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τα οποία θα πρέπει να τα ξεπεράσουμε και θα κοιτάξουμε να τα ξεπεράσουμε οριστικά. Υπάρχει μια σκέψη και η οποία θα αποτυπωθεί στο πρόγραμμά μας και θέλω να την πω και από εδώ. Χαμογελάω, συγγνώμη, γιατί νομίζω ότι κάνουμε την ίδια σκέψη. Για πείτε μου. Ακριβώς από πίσω υπάρχει ένας ελεύθερος μεγάλος χώρος που είναι αυτό, το φυτόριο, όπως λέμε εμείς εδώ. Διεκδικούμε αυτό το χώρο, ούτως ώστε να γίνει ένα προπονητικό κέντρο, το οποίο θα έχει και δυνατότητα φιλοξενίας άλλων ομάδων. Που θα θέλουν να κάνουν προετοιμασία. Είτε ομάδων της περιοχής,
το χειμώνα που υπάρχουν αυτές οι ανάγκες φιλοξενίας αθλητών από άλλες περιοχές. Διεκδικούμε δηλαδή το πρώην κτίριο του ΚΕΓΕ, ώστε αυτό να το συνεργαστεί με το γήπεδο το υφιστάμενο, να μπορέσουμε να κάνουμε ένα συγκρότημα σύγχρονο αθλητικό, το οποίο πραγματικά θα δώσει άλλη ορμή στην τοπική αθλητική ιστορία. Εσείς έχετε πάει μερικά βήματα ακόμα παραπέρα από αυτό που εννοούσα εγώ. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Εκεί στο ΚΕΓΕ άλλωστε είναι ένα μεγάλο κτίριο που έτσι, θα αναβαθμίσει και την περιοχή. Και ήδη έχουμε κάνει ενέργειες να το διεκδικήσουμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όπου ανήκει. Αλλά δεν γίνει μόνο το ποδόσφαιρο. Έτσι, σε όλα τα αθλήματα έχουμε προσπαθήσει και έχουμε συνεισφέρει. Να πούμε για το κλειστό γήπεδο, το οποίο αναβαθμίσαμε και αυτό από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε και το βρήκαμε με αυτό το σκληρό πλαστικό που είχε κάτω και το εξοπλίσαμε με τελευταίας γενιάς τέρεν. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα μπάσκετ της Νέας Κύου φαίνεται πόσο το χαίρεται και πόσο το αναπτύσσει και πόσο το χρησιμοποιεί με τις ομάδες και αυτοί των παιδιών που έχουν πολύ επιτυχημένα ο Αργοναύτης Φυτόρια. Ο Διομήδης στο χάντμπολ πλέον το έχει κάνει έδρα του, μιας και το γήπεδο αυτό έχει καλύτερες προδιαγραφές από το γήπεδο το κλεισό του Άργους και εξυπηρετείται συνεχώς και στις προπονήσεις του και, και στους αγώνες, αλλά και όλα τα αθλήματα σάλας. Νομίζω ότι μπορούν πλέον στο γήπεδο της Νέας Κύου να βρουν τη στέγη που τους αξίζει. Εδώ τώρα, επειδή προέρχομαι και από αθλητισμό και από το μπάσκετ, θα ήθελα επίσης να πω ένα στοιχείο του προγράμματός μας, το οποίο το έχουμε κατά καιρούς έτσι ανακοινώσει, αλλά είναι ένα πολύ δυνατό στοιχείο, ένα πολύ δυνατό κομμάτι του αθλητικού μας προγράμματος για τη νέα τετραετία, το οποίο πρέπει ο κόσμος να το μάθει και να το ακούσει. Σχεδιάζουμε αυτή τη στιγμή και η αρχιτεκτονική μελέτη έχει ολοκληρωθεί να κάνουμε ένα σύγχρονο κλειστό γυμναστήριο στο Άργος, απέναντι από το πρώτο λύκειο, το οποίο θα φιλοξενεί στο παλιό εργοστάσιο του Μαρίνου, 1000 θέσεων, το οποίο θα στεγάσει όλες τις ομάδες του Άργους και το Διομήδη. Θα μιλάμε για ένα υπερσύγχρονο κλειστό γυμναστήριο, το οποίο έρχεται στην επόμενη θητεία μας να γίνει σε αυτό το χώρο. Οι ανάγκες του Άργους είναι πάρα πολύ μεγάλες στον αθλητισμό και κυρίως στα μικρά παιδιά. Και το δεύτερο δημοτικό χρησιμοποιείται και το μπουσουλογούλιο χρησιμοποιείται. Δεν υπάρχουν οι χώροι για να καλύψουν τις μεγάλες ανάγκες και την παραγωγή ταλέντων και φυτωρίων και στα αθλήματα της θάλασσας, το μπάσκετ, το βόλεϊ, το handball και στα υπόλοιπα. Και αυτό το έργο στον αθλητισμό νομίζω θα είναι το νέο μας μεγάλο στοίχημα της επόμενης τετραετίας, το οποίο και στο κομμάτι του αθλητισμού θα αποτελεί το ορόσημο του Δημήτρη Καμπόσου, όπως έχει κάνει σε όλους τους υπόλοιπους τομείς μέχρι τώρα. Αντιδήμαρχε, μπορούσαμε να συζητάμε τέλειωτες ώρες. Εσείς έχετε υποχρεώσεις, εγώ σας καθυστέρησα σήμερα. Θα παραμείνετε όμως λίγο ακόμα μαζί μας. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε πολλά να πούμε ούτως ή άλλως, αλλά και εσείς νομίζω ότι 8.30 ώρα πρέπει να βρίσκεστε κάπου. Αλλά θέλω να πάμε, επιτρέψτε μου πάλι να γυρίσω στην επικαιρότητα. Να πάμε στο στούντιο του Σούπερ, όπου εκείνο ο Θοδόσης ο Πιπέρης να μας πει τι έγινε, γιατί πήγε στο σημείο που συνέβη το ατύχημα, όπου να θυμίσουμε πάλι τους τηλεθέατες ότι εκτροχιάστηκε, τέλος πάντων, ακριβώς τι έχει γίνει θα μας τα πει ο Θοδόσης. Δεν υπήρχαν σοβαρά τραυματίες, από όσο λέει το ρεπορτάζ ως τώρα, ο Θοδόσης θα μας τα πει καλύτερα. Περιμένω βέβαια το κοντρόλ να μου δώσει το Θοδόσης στον αέρα. Αχ, μέχρι να μου δώσει το κοντρόλ το Θοδόσης στον αέρα, εγώ να θυμίσω ότι ο Δημήτρης ο Κρίγκος είναι αντιδήμαρχος στο Δήμο Άργους Μυκηνών, είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στη Δημοτική Ενότητα Λέρνας, όπου εκεί οι αντιδήμαρχοι, γιατί να τα λέμε και αυτά, το κάνω σαν τον Γιώργο Αυτιά και λέει, μην ξεχάσουμε να πούμε ότι είσαι υποψήφιος εκεί. Έχει σημασία. Έχει όμως σημασία. Όλοι κρινόμαστε, όλοι μπαίνουμε στην διαδικασία την εκλογική και ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει
πού είναι υποψήφιος ο καθένας, ώστε αν τον επιλέξει να μπορεί εύκολα να τον σταυρώσει. Μπορεί να ψηφίσει, να σας σταυρώσει λοιπόν ο οποιοσδήποτε δημότης του Δήμου Άρχους Μυκηνών από οποιαδήποτε δημοτική ενότητα. Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Έχουμε σταυρό στην δική μας την ενότητα, την δημοτική ενότητα, και έχουμε και σταυρό εκτός δημοτικής μας ενότητας. Έναν μέσα, έναν έξω για τις περιφερειακές δημοτικές ενότητες και τρεις μέσα, έναν έξω για την δημοτική ενότητα Άργους. Δηλαδή, εγώ που είμαι στην Αιγαίο. Μπορείτε να ψηφίσετε έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο στη δημοτική ενότητα Νέας Κίου και έναν δημοτικό σύμβουλο από όλες τις υπόλοιπες περιφερειακές δημοτικές ενότητες. Δηλαδή, άμα θέλω να ψηφίσω τον Κρίκο, μπορώ να τον ψηφίσω. Δεν έχω πρόβλημα. Όλοι ψηφίζουν όλους. Ωραία. Και εκλεγόμαστε από το σύνολο των εκλογών του Δήμου Άργους Μυκηνών. Θα έχουμε την ευκαιρία ούτως ή άλλως να τα ξαναπούμε και μέχρι τις εκλογές. Δεν θα σας απελευθερώσουμε όχι, ακόμα. Όχι, όχι. Θεοδός, δεν ξέρω αν είμαστε παιδιά έτοιμοι, αν με ακούει ο Θοδόσης. Σωτηρία, σε ακούω. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές εκπομπή σου. Καλησπέρα, Θεοδός. Ευχαριστούμε. Άλλωστε, είσαι μάχημος ρεπόρτερ. Και περιμένουμε από σένα να μας πεις το ρεπορτάζ. Οριακά, μόλις γύρισα εδώ στο στούντιο του Σούπερ για να βγούμε μαζί στην εκπομπή, είχαμε πάει στο σημείο και συγκεκριμένα στο σταθμό των Αγίων Θεοδόρων. Εκεί, σύμφωνα με τις πρώτες δηλώσεις που είχαμε από επιβάτες του σειρμού στον Προαστιακό, δήλωσαν ότι ο σειρμός, ενώ είχε ανακοινωθεί ότι πλησιάζει στη στάση των Αγίων Θεοδόρων, δεν ελάττωσε ποτέ την ταχύτητά του, με αποτέλεσμα όσοι είχαν σηκωθεί όρθιοι ώστε να κατέβουν στους Αγίους Θεοδόρους στον σταθμό να τραυματιστούν. Είχαμε αρκετούς τραυματίες από το σειρμό, πτώση αντικειμένων φυσικά, πέσαν βαλίτσες, πέσαν αρκετά πράγματα. Θεοδόση, ήταν εκεί ασθενοφόρα, όπως μας ενημέρωσε στην προηγούμενη σύνδεση ναι, ο Θήμιος Αγάπος. Σωστά. Σωτηρία, ήταν αμέσως, είχαν καταφτάσει ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, περιπολικά της αστυνομίας, αλλά και πυροσβεστικά οχήματα προληπτικά κατευθείαν με το που δέχτηκαν την κλίση. Οι επιβάτες που κατέβηκαν από τον σειρμό ήταν όλοι σοκαρισμένοι με αυτό που έγινε και φυσιολογικό να φοβηθούν, καθώς όπως δηλώνουν είχε αναπτύξει πάρα πολλά χιλιόμετρα ο σειρμός για το συγκεκριμένο σημείο, και αυτό που προκαλεί εντύπωση φυσικά ήταν ότι όπως δήλωσαν δεν ήταν η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο περιστατικό, καθώς λίγο καιρό πριν είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο και στο σταθμό των Μεγάρων. Εδώ βέβαια τίθεται ένα σοβαρό ερώτημα και αναμένουμε και τους αυτούς που θα κάνουν την έρευνα για τα αίτια αυτής της ιστορίας και για τα κατά πόσο μπορεί να αναπτύσσουν τόσο μεγάλες ταχύτητες στα συγκεκριμένα σημεία με κίνδυνο των επιβατών, με κίνδυνο της ζωής των επιβατών. Σίγουρα είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει πάρα πολύ τις επόμενες ημέρες και θεωρώ ότι θα έχουμε και περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες, γιατί αν και καταφέραμε, όπως θα παρακολουθήσουν και οι τηλεθεατές λίγο αργότερα στο δελτίο ειδήσεων του Σούπερ από τα πρώτα βίντεο που θα δημοσιεύσουμε, να αποσπάσουμε κάποια κιού, κάποιες δηλώσεις, ήταν, αναφέρω πάλι, πολύ σοκαρισμένοι και δεν μπορούσαν να μιλήσουν ούτε στις κάμερες. Ήταν δύσκολες οι στιγμές, όλοι με τα κινητά τηλέφωνα, να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους ανθρώπους. Θεοδόση, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και για το γεγονός ότι αμέσως πήγε στο σημείο, ενημερώθηκαν οι τηλεθεατές, και για την παρέμβασή σου τώρα. Να πούμε στους τηλεθεατές περισσότερες λεπτομέρειες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Super. Ευχαριστώ πολύ και εγώ, Σωτηρία. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Να συνεχίσουμε εδώ με τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Άρχος Μυκηνών, τον Δημήτρη τον Γκρίκο, και να κλείσουμε με δύο ερωτήματα. Το ένα ερώτημα έχει δύο ονόματα. Τάσος Χιβηδόπουλος, Γιώργος Πανοβράκος. Κοιτάξτε, κύριε Παπαδοπούλου, όλοι κρινόμαστε από το έργο μας. Mm-hmm. Ο κόσμος μας έχει εκλέξει σε κάποιες θέσεις και μας έχουν δοθεί κάποια αξιώματα για να παράγουμε έργο. Ο καθένας λοιπόν θα κριθεί από το έργο του και οι εκλογές είναι κοντά και ο κόσμος θα εκφραστεί. Αλλά και εμείς είμαστε πολίτες και την πλευρά μας κρίνουμε.
Ο κύριος Χιβητόπουλος, λοιπόν, αυτή τη στιγμή ζητάει την ψήφο των Αργίων για να γίνει δήμαρχος Άργους Μυκηνών, χωρίς να έχει να επιδείξει κανένα σπουδαίο έργο για, στην περιφέρεια του Δήμου Άργους Μυκηνών, ενώσο είναι αντιπεριφερειάρχης Αργολίδος. Είχε στα χέρια του πολλά εργαλεία, είχε μεγάλα μέσα να παράξει έργο και να βοηθήσει το Δήμο Άργους Μυκηνών σε κορυφαία ζητήματα και δεν το έπραξε. Άρα λοιπόν τώρα από εκεί πέρα με πομφόλιγες φλιναφήματα του κ. Χιβητόπουλου δεν νομίζω ότι μπορούμε να ασχοληθούμε. Τώρα ο κ. Πανοβράκος ήταν μια λύση ανάγκης του ΣΥΡΙΖΑ, του κυβερνώντος κόμματος, του έδωσε το χρήσμα ελήψη άλλου υποψηφίου για να είναι η ηφηγένεια στην προκειμένη περίπτωση και τον καλωσορίζουμε στις εκλογικές διαδικασίες και το ευχόμαστε και αυτόν καλή επιτυχία. Θα κλείσουμε με απορρίμματα, αν και νομίζω ότι θα υπάρξει ένα βίντεο που θα παίξει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του κ. Ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο έχει επικαιρότητα είναι σημερινό, μιας και ο Δήμαρχος, ο Δημήτρης Καμπόσος, υπέγραψε μια ιστορική σύμβαση με τον ανάδοχο επεξεργασίας των απορριμμάτων. Ο Δήμος Άργους Μυκηνών με το συγκεκριμένο έργο μπαίνει σε μια άλλη διάσταση πρώτος από όλους τους δήμους της Πελοποννήσου. Κατασκευάζει ήδη ένα έργο το οποίο δεν έχει άλλο αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει άλλο στην περιφέρεια Πελοποννήσου και με την υπογραφή της σύμβασης επεξεργασίας των απορριμμάτων πραγματικά αλλάζει η ζωή μας, αλλάζει, θα έρθουμε και στο κοστολόγιο, αλλάζει η συμπεριφορά μας ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων. Θα αρχίσει να μπαίνει στη ζωή μας πλέον άμεσα η ανακύκλωση, θα αρχίσει να μπαίνει, να αλλάζει η συμπεριφορά μας ως προς το ζήτημα αυτό. Σύντομα θα αρχίσει να εκπαιδεύεται ο κόσμος και τα παιδιά και τα νοικοκυριά στο τι σημαίνει ανακύκλωση και το πώς μπορεί πλέον η κυκλική οικονομία να βρει εφαρμογή στο Δήμο Άργους Μυκηνών και να μην πετιέται τίποτα, αλλά από τα απορρίμματα να παράγουμε πλούτο. Ένα σημαντικό έργο το οποίο βήμα-βήμα το επόμενο διάστημα θα το δείτε πόσο θα αλλάξει τη ζωή μας ήδη με, με τις ανακυκλώσιμες συσκευές όπου θα δημιουργηθεί κέντρο που θα τις υποδέχεται με το κομπόστ και τον μπλε κάδο όπου αρχικά θα μπορεί να είναι ακόμα και σπίτι-σπίτι για να μπορούμε να μπούμε στο πνεύμα και στην λογική αυτής της μεγάλης κουβέντας που λέγεται ανακύκλωση. Και από εκεί και πέρα με ένα κόστος για το Δήμο που δεν θα επιβαρύνει καθόλου μηδαμινά, μηδενικά τα δημοτικά τέλη. Δεν θα υπάρχει καμία επιβάρυνση επί των δημοτικών τελών για τους πολίτες. Τουναντίον, τα επόμενα χρόνια, από του χρόνου κιόλας, θα υπάρχει μείωση των δημοτικών τελών, μιας και το συνολικό ποσό των ανακυκλώσιμων των σκουπιδιών, mm-hmm. αυτό θα μειώνεται και θα φέρνει και έσοδα. Θα έχουμε την δυνατότητα το επόμενο διάστημα να το αναπτύξουμε συνολικά το σχέδιό μας για τα απορρίμματα, με όχημα, με βάση το εργοστάσιο το οποίο κατασκευάζεται και την σημερινή ιστορική σύμβαση επεξεργασίας απορριμμάτων όπου υπέγραψε ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών, ο Δημήτρης Καμπόσος, με την χαμηλότερη τιμή στην περιφέρεια Πελοποννήσου και νομίζω και στην Ελλάδα δεν ξέρω να υπάρχει χαμηλότερη τιμή με 29 και 45 ευρώ ανά τόνο. Όταν άλλες επεξεργασίες και μάλιστα ευρώ. Ίδιου τύπου τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους είναι με πολλαπλάσια, πραγματικά με πολλαπλάσιο κόστος, το οποίο δεν το αντέχει η τσέπη του Αργίου, του Δημότη, του Δήμου Άργους Μυκηνών. Αυτή τη στιγμή η λύση δική μας δεν θα έχει κανένα κόστος για το Δημότη, παρά όφελος. Αντιδήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πριν να σας καληνυχτήσω, να σας ξαναπούμε άλλη μια φορά. Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος, στο Δημοτική Ενότητα Λέρνας, ο αντιδήμαρχος του Δήμου Άργους Μυκηνών, ο Δημήτρης Οκρίκος. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχηθούμε πάλι καλό μήνα, καλή εβδομάδα, ραντεβού την Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.